Κύριε Βαρκαδά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και περνάμε στον κύριο Τάσιο Σιφίδη από την EY. Ήμασταν εδώ πριν από ένα μήνα περίπου, αν θυμάμαι καλά, όπου παρουσιάστηκε το πρώτο μέρος της μελέτης που έχει κάνει η EY για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις για λογαριασμό του ΣΕΒ. Σήμερα θα πάρουμε τα βασικά στοιχεία του δεύτερου μέρους που αφορά τις διαδρομές επιχειρηματικής μεγέθυνσης, διεθνής εμπειρία και ελληνικές ΜΜΕ είναι ο τίτλος αυτής της μελέτης, τα βασικά στοιχεία της οποίας θα μας παρουσιάσει ευθύς αμέσως ο κύριος Σιφίδης. Κύριε Σιφίδη, έχετε το λόγο. Καλημέρα σε όλους και από την δική μου πλευρά και καλή Σαρακοστή. Θα αναφερθώ στη μελέτη της EY, κυρίως στην παρούσα παρουσίαση θα εστιάσω απλώς στην πρώτη της ενότητα που ήταν η χαρτογράφηση και η αξιολόγηση με βάση τη διεθνή εμπειρία και τα υπόλοιπα τμήματα της μελέτης θα αναλυθούν από τον κύριο Μαραγκό και τον κύριο Μητσό και τον κύριο Ξηρογιάννη και σαφώς θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε στο συνέδριο. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο σημαντικότερος πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Αντιπροσωπεύουν το 99,9% του συνόλου του αριθμού των ελληνικών επιχειρήσεων και το 87% της απασχόλησης. Όμως, θα δείτε και από την μελέτη μας και χαρακτηρίζονται από κατακαιρματισμό, πολύ μικρά μεγέθη, χαμηλή παραγωγικότητα, έλλειψη κεφαλαίων και τεχνολογική υστέρηση. Και μπορούμε να πούμε ότι η εικόνα αυτή δεν παρουσίασε και ιδιαίτερες διακυμάνσεις στα χρόνια της κρίσης, παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη. Η EY, σε συνεργασία με το ΣΕΒ, ανέλαβε μια σειρά μελετών, οι οποίες αναζητούν τις αιτίες των προβλημάτων του κλάδου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντέχουν στην κρίση και καταλήγουμε σε προτάσεις ενίσχυσης των αναπτυξιακών τους προοπτικών. Με βάση η πρώτη εκ των μελετών, όπως αναφέρθηκε και από τον κύριο Μπίτσιο, την οποία παρουσιάστηκε και το Δεκέμβριο, είχε απλώς ένα διαγνωστικό χαρακτήρα. Και κεντρικός μας στόχος της μελέτης ήταν απλώς να αποδοθούν οι μεταβολές στο χάρτη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να καταλάβουμε τι είναι οι προκλήσεις τους μέσα στην κρίση και ποιες ήταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατάφεραν να αντέξουν. Στη δεύτερη μελέτη πηγαίνουμε σε πολύ πολύ μεγαλύτερο βάθος. Καταρχήν, στην πρώτη ενότητα την οποία παρουσιάζω, χαρτογραφούμε πού υστερούμε σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, διερευνώντας τις δυνατότητες ενδυνάμωσης της παραγωγικής βάσης τους και αντλώντας από τη διεθνή εμπειρία, προτείνουμε διαδρομές από τις οποίες μπορούμε να πετύχουμε τη μεγέθυνση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα εργαλεία που μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κεντρικό λοιπόν συμπέρασμα των μελετών αυτών είναι πως η μετάβαση προς ένα αναπτυξιακό πρότυπο, με περισσότερη επιχειρηματικότητα, περισσότερες δουλειές, εμπορεύσιμα προϊόντα και εξαγωγές, περνάει μέσα από την επιχειρηματική μεγέθυνση. Για την καλύτερη διαφοροποίηση της, τη κατανόηση της διαφοροποίησης της Ελλάδος από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στον κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όσον αφορά και τη δυναμική τους, αναλύσαμε συγκεκριμένους δείκτες που όπως θα δούμε σε όλους αυτούς τους επιμέρους σημαντικούς δείκτες η Ελλάδα υστερεί. Ξεκινώντας από τον υψηλό κατακαιρματισμό, ξέρουμε ότι το ποσοστό των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το ανέφερε και ο κύριος Μπίτσιος πιο πριν, είναι κατά 3,9% ψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και η διαφορά αυτή δεν είναι μικρή, γιατί μία σύγκληση έστω και μερική στους μέσους όρους αυτούς θα είχε άμεσα και ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία. Στην πλειονότητά τους αυτές οι μικρές επιχειρήσεις είναι μονοπρόσωπες, είναι οικογενειακές, πολύ συχνά αποτελούν επιχειρηματικότητα λόγω έλλειψης αναλλακτικών, της ανάγκης, κάτι που οδηγεί σε έλλειψη μιας πρόθεσης μεγέθυνσης, μιας πρόθεσης περαιτέρω ανάπτυξης, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου, περίπου στο 3,1%, έναντι 7% στην Ευρώπη. Αλλά η Ελλάδα επίσης υστερεί και στον αριθμό απασχολουμένων ανά επιχείρηση. Γιατί αν δούμε ο μέσος όρος στην μέση μεσαία επιχείρηση, είναι περίπου 103 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα και σε χώρες όπως η Τσεχία, η Φιλανδία και η Σουηδία, όχι πολύ μεγαλύτερες χώρες από εμάς, περίπου ψηλότερο με τους ίδιους πληθυσμούς, είναι ακόμη ψηλότερος, όταν στην Ελλάδα είναι 94 άτομα. Και
Θα έπρεπε να υπογραμμίσουμε κιόλας ότι δεν είναι θέμα μόνο της κρίσης, γιατί αν δούμε και τα νούμερα που είχαμε το 2008, πριν δηλαδή από ξεκινήσει η κρίση, ήταν παρόμοια. Άρα η στέρηση υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει. Είναι δομικό το θέμα. Όπως απεικονίζεται γραφικά στην διαφάνεια την οποία βλέπετε, διαφοροποίηση παρουσιάζεται, αν συγκρίνουμε με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, και στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, στην προστιθέμενη αξία ένα εργαζόμενο. Ο δείκτης αυτός είναι επί της ουσίας μετράει το συνολικό εισόδημα που παράγει ένας εργαζόμενος για όλη την οικονομία. Είναι άμεσα συνδεδεμένος με την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών. Συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε στην διαφάνεια, η παραγωγικότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα υπολογίζεται στο 40% της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δηλαδή 14.000 ευρώ αναργαζόμενο, ενώ είναι 35.000 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις μικρές φτάνει στο 65% και στις μεσαίες στο 75%. Συνολικά για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως ανέφερε και ο κύριος Μπίτσιος, βρίσκεται στο 50%. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τις ιδιαίτερες πτυχές της υστέρησης παραγωγικότητας στην Ελλάδα. Βλέπουμε όμως ότι όσο μεγαλώνει το επιχειρηματικό μέγεθος, τόσο τα νούμερά μας, όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγικότητας, πλησιάζουν τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Αυτό υποδεικνύει ότι η πορεία προς τη μεγέθυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα οδηγούσε σε βελτιστοποίηση στην κατανομή των πόρων και σε αύξηση της παραγωγικότητας σε ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Αλλά θα μπορούσαμε να το δούμε και από τον δείκτη των εξαγωγών. Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι, θα έλεγα, περιορισμένα εξωστρεφείς. Μόλις περίπου το 2,5% του συνόλου έναντι του 6,3% του ευρωπαϊκού μέσου όρου είναι αυτές που εξάγουν. Και αν δούμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εταιριών που εξάγουν, έχουν πολύ μεγάλη πληθυσμιακή υπεροχή οι εμπορικές επιχειρήσεις και μάλιστα αρκετές επιχειρήσεις αφορούν επανεξαγωγή εισαγόμενων προϊόντων, δηλαδή χαμηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία για την οικονομία. Όσον αφορά τη διάρθρωση των εξαγωγών ανακλάση μεγέθους, βλέπουμε ότι οι εξαγωγές επί των πωλήσεων φτάνουν το 78% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις πέφτει πολύ χαμηλότερα, στο 42% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ένας άλλο χαρακτηριστικό, συγκριτικά με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, είναι ότι οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται επίσης από μια στασιμότητα και από μια έλλειψη δυναμικής και μια απουσία νέων προσπαθειών. Αυτό αποτυπώνεται από την ηλικία της μέσης επιχείρησης. Με βάση στοιχεία που εξετάσαμε, μόλις το 25% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι ηλικίας κάτω των 3 ετών, έναντι 43% σε μια αντίστοιχη αγορά με μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως είναι η Ελλάδα. Επιπλέον, το 50% των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι γυριότερες των 10 ετών, με αυτές των άνω των 6 ετών να φτάνουν το 60%. Αλλά και οι προσπάθειες μεγέθυνσης φαίνονται περιορισμένες. Σύμφωνα με έρευνα του Global Entrepreneurship Monitor και την έκθεση του ΙΟΒΕ για την επιχειρηματικότητα, οι επιχειρηματίες των αρχικών σταδίων στην Ελλάδα δήλωσαν κατά το 87% ότι δεν προτίθεται να προσλάβουν περισσότερους από 5 εργαζομένους την επόμενη πενταετία. Και μόλις το 4,1 εκτιμά ότι θα είναι σε θέση να συνεισφέρει περισσότερο από 10 θέσεις απασχόλησης στην οικονομία, ενώ σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 15%. Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει αναγκάσει τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια επισθοδρόμηση όσον αφορά την κλιμάκωση των δραστηριοτήτων τους. Είναι φυσιολογικό να έχουν ως κύριο μέλημα αυτή τη στιγμή την επιβίωσή τους και όχι απαραίτητα την επέκταση και κυρίως που λένε την ανάπτυξή τους. Όλα αυτά τα στοιχεία που μόλις είδαμε για τον κατακαιρματισμό, την παραγωγικότητα, για τη στασιμότητα, καταδεικνύουν και μια έλλειψη φιλοσοφίας, μια καινοτροπίας λογικής μεγέθυνσης στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Κάτι το οποίο έχει φυσικά μεγάλο κόστος για την ελληνική οικονομία. Το μικρό μέγεθος δυσχεραίνει την ικανότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ανταγωνιστούν. Περιορίζει τη δυνατότητα οικονομιών κλίμακος και την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Έτσι, το βάρος της εγχώριας παραγωγής πέφτει σε μικρές δομές που χαρακτηρίζονται
όπως είδαμε, από χαμηλότερη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα και άρα έχουν και περιορισμένο οικονομικό αντίκτυπο για την οικονομία. Και με βάση τα ευρήματά μας από την ανάλυση και της βιβλιογραφίας αλλά και της διεθνούς εμπειρίας, οι χώρες εκείνες που πετυχαίνουν μείωση των επιχειρήσεων στασιμότητα κατά 5% μπορούν να επιτυχάνουν αύξηση της ετήσιας συνολικής παραγωγικότητας, άρα και του ακαθάριστου εχώριου προϊόντος τους, μακροπρόθεσμα τουλάχιστον σε 1%. Αλλά ας δούμε και το θέμα της απασχόλησης. Όσον αφορά την απασχόληση, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό της απασχόλησης στην Ελλάδα. Το είδαμε. Αλλά αυτό συμβαίνει λόγω του πολύ μεγάλου τους αριθμού. Δεν προέρχεται στο ότι συμβάλλουν, γιατί συμβάλλουν πολύ λιγότερο στους ρυθμούς ανάπτυξης των θέσεων εργασίας σε σχέση με μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Για τους λόγους αυτούς, είναι σημαντική η ανάδειξη της σημασίας της μεγέθησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναδειχτούν τα ωφέλη από τη σύγκληση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους και να εντοπιστούν οι διαδρομές επιχειρηματικής ανάπτυξης που μπορούν να στηρίξουν αυτή τη μεγέθηση.